πάει σε οποιαδήποτε συνάντηση κορυφής, συγκαλεί την Γερμανική Βουλή και λέει τι θα πει και γίνεται συζήτηση στην Ελλάδα. Πριν λίγο η κυρία Σιμακοπούλου είπε και σωστά, πολύ καλά έκανε, με την έννοια ότι δεν γνωρίζει ποια είναι η ατζέντα της συνάντησης του κυρίου Σαμαρά με τον κύριο Σόιμπλε. Και την ίδια στιγμή, γιατί εγώ θέλω πάντοτε να σας επαναφέρω στην πραγματικότητα, το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών για χρέη πάνω από 5.000 στέλνει σε 270.000, δεν ξέρω πού έχει φτάσει ακριβώς αυτό το πράγμα, χαρτάκια, μπιλιετάκια που απειλεί αυτούς που έχουν κλείσει το μαγαζί τους σε πληστηριασμούς. Λέω λοιπόν, η συζήτηση πρέπει να γίνει, η συζήτηση πρέπει να γίνει στη Βουλή. Κύριε Βίτσα, και το δεύτερο, η Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης πρέπει να συγκροτηθεί, αν μπορεί να συγκροτηθεί, αν είναι δυνατόν να συγκροτηθεί, μετά από τη λαϊκή ετιμιγορία. Άλλο είναι το καθήκον του Πρωθυπουργού, άλλο είναι το καθήκον του Πρωθυπουργού να καλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να συζητάνε, άσχετα αν διαφωνούν, μεγάλα θέματα τα οποία αφορούν τη χώρα. Και άλλο είναι το καθήκον του εκάστοτε Υπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών να κάνει κινήσεις και να ενημερώνει και την εθνική αντιπροσωπεία και να ενημερώνει και την αξιωματική αντιπολίτευση. Τι δεν καταλαβαίνετε? Τι δεν καταλαβαίνετε? Ότι δεν λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμός, ότι δεν λειτουργεί η κοινοβουλευτική δημοκρατία στη χώρα. Με ευθύνη σας, γιατί κάθε φορά... Α, εμείς κλείσαμε τη Βουλή. Η Βουλή κλείνει, ξέρετε. Δεν ξέρω ποια φορά το ακούτε. Δεν είστε βουλευτής, δεν είμαι βουλευτής. Ωραία. Εγώ που είμαι βουλευτής... Ρωτάω λοιπόν την κυρία Σιμακοπούλου. Στην τελευταία ημέρα ανακοινώθηκε ποιο θα είναι το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας. Ναι. Και το βράδυ έκλεισε η Βουλή. Και δεν το ξέρανε σχεδόν το σύνολο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και εγώ σας τι λέω... μου λέτε τώρα, λοιπόν. Απλά είστε... πράγματα. Να απαντήσω, με ρωτάτε κάτι. Παρότι δεν είστε βουλευτής, ξέρετε ότι υπάρχει θερινό πρόγραμμα Βουλής. Δεν το ξέρετε αυτό. Και μάλιστα, ποιο είναι το τρομερό σε αυτό το πράγμα? Αυτό ακριβώς σας λέω και εγώ. Και ποιο είναι το τρομερό σε αυτό το πράγμα? Τι μου λέτε, ότι υπάρχουν τρία θερινά τμήματα τα οποία λειτουργούν από τότε? Αυτό σας λέω. Και κάποια στιγμή ανακοινώνεται ότι αρχίζει το θερινό τμήμα. Για του κλεισίματος της Βουλής μετατέθηκαν σοβαρά ζητήματα. Όπως? Σοβαρά ζητήματα. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι δεν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα? Εγώ ξέρω ότι ο κ. Μιχελάκης είχε ζητήσει ο άνθρωπος. Είχε ζητήσει να συζητηθεί. Αφήστε τώρα τον κύριο Μιχελάκη. Εσείς έχετε σοβαρά και εσείς ζητήματα. Και την κλείσατε και την πήγατε για μετά το Σεπτέμβριο. Εσείς έχετε σοβαρά ζητήματα τα οποία έπρεπε να τα βάλετε εκεί και δεν τα βάζατε λοιπόν. Πώς δεν τα βάζατε? Δεν τα βάζατε. Επειδή έγινε δύο μέρες πιο πριν από ό,τι περιμένατε. Υπήρχε η ατζέντα. Δεν συζητιούνται δηλαδή το καλοκαίρι σοβαρά ζητήματα. Με αυτό το δεν παραγράφεται και δεν ξέρουμε τίποτα. Αν θα ανοίξει κιόλας. Τίποτα δεν παραγράφεται. Αυτό είναι παραμύθι. Δεν ξέρουμε αν θα ανοίξει κιόλας. Τίποτα δεν παραγράφεται. Γκρινιάζεται για να γκρινιάζεται. Και ξέρετε.